Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε House Flipper, καθώς έχουν βάλει ένα καινούριο σπίτι που μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα και θέλω να το φτιάξω. Βρισκόμαστε στο ρόζο σπίτι, στο καινούριο μας σπίτι, εδώ πέρα είναι ο Rex και πριν πάμε να δούμε τα καινούργια σπίτια, θέλω να δοκιμάσουμε να πάρουμε πίσω τον μικρό Rex, γιατί μου δώσετε κάποιες ιδέες που δεν το είχα σκεφτεί εγώ και πολύ μεγάλο μου λάθος που δεν το σκέφτηκα. Πάμε στο σπίτι των ζώων του Morgan και πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο για κατοικίδια ζώα. Και εδώ πέρα είναι ο Rex, παιδιά. Μου το έστειλε μία κοπέλα στο Instagram. Και εκτός από το Rex, έχει και τον Όντι το κουτάβι, που πρέπει να είχαμε βρει σε εκείνο το βαγόνι που είχαμε φτιάξει. Μάλλον, δεν θυμάμαι. Προς το παρόν, θα πάρουμε από το ξενοδοχείο τον Rex, τον Μίνι, γιατί είναι κρίμα. Και θα πάρω και τον Όντι, γιατί είναι κρίμα κι αυτός. Να τα προσέξω εγώ. Και έχουμε γεμίσει σκυλάκια. Όντι, ο Rex ο μικρός που είναι. Τον πήρα. Rex μικρέ. Νάτος. Έχουμε ένα σκυλόσπιτο για τρία σκυλάκια πλέον. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρουμε κι άλλα. Μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε, θα το διευθετήσουμε. Δείτε τι ωραία παρέα που θα κάνουν όλα μαζί. Έτσι κι αλλιώς έξοδο για μένα δεν είναι να έχω σκυλιά, γιατί να μην γεμίσω το σπίτι μου με σκυλιά. Μπορώ να πάρω και άλλα κατοικίδια τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε σε επόμενο project. Σήμερα θα πάμε να δοκιμάσουμε αυτό το καινούργιο σπίτι που βάλανε. Και είναι αυτό το καλοκαιρινό σπίτι. Η φωλιά του αλκοολικού πρέπει να είναι καινούριο. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Γενικά ξέρω ότι βάλανε δύο καινούργια σπίτια, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι το σπίτι του διαχειριστή, ο Thrillers Camp. Πλήρως εμπλουμένο. What? Όχι. Θα πάμε στο καλοκαιρινό σπίτι. Σύγχρονο καλοκαιρινό σπίτι με όμορφη θέα στη λίμνη. Ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε στη φύση, καθαρισμένο και προσαρμοσμένο για νοικίαση. Α, είναι έτοιμο. Έτσι είναι. Είναι πολύ ωραίο. Η τοποθεσία είναι πάρα πολύ όμορφη. Το κακό είναι ότι δεν έχει θάλασσα δίπλα. Τι έχει? Έχει λίμνη. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο στη λίμνη όμως. Αλλά δείτε τι ωραία που είναι γύρω-γύρω. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσο μακριά στο House Flipper. Έχει εδώ πέρα και καθισματάκι για να κάτσεις να αγναντεύεις. Ο κήπος είναι σε πραγματικά άσχημη κατάσταση. Μπορείς να περάσεις και από κάτω. Τέλεια. Οπότε πρέπει σίγουρα να ασχοληθούμε με τον κήπο και όλο το σπίτι έχει στηριχτεί πάνω σε δέντρα. Έχουμε ένα εδώ, ένα στη μέση που λογικά ο κορμός του περνάει μέσα από το σπίτι και ένα στην άλλη άκρη. Πάμε να δούμε όμως πώς είναι. Μπαίνεις. Έχει εδώ πέρα σύγχρονο, μοντέρνο τέτοιο τραπεζαρία. Έχει και αυτό για να ζωγραφίζεις, να βλέπεις τη φύση και να εμπνέσαι. Υπάρχουν κάποια θέματα εδώ πέρα στο βάθος του παιχνιδιού. Τέλος πάντων. Και μπαίνεις. Είναι όλα τζαμαρία για να βλέπεις γύρω-γύρω. Δεν έχει κουρτίνες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει άλλα σπίτια γύρω-γύρω. Οπότε δεν θα σε δει κανένας εκτός αν είναι κανένας περίεργος που κυκλοφορεί στα δάση. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Μπαίνεις μέσα λοιπόν από αυτή την πόρτα και το πρώτο πράγμα που συναντάς είναι ένα γραφείο. Γιατί γραφείο όμως, τόσο μεγάλο γραφείο, αλλά σου υποτίθεται ότι έχει έρθει για διακοπές εδώ πέρα. Καλέ, αυτό το σπίτι δεν χρειάζεται τίποτα. Έχουμε τον κορμό του δέντρου που περνάει ακριβώς από μέσα. Έχει σαλονάκι για να παίζουν, μια μικρή κουζινίτσα. Α, έχει λίγη εγκαταστασία υπάρχει. Θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε δηλαδή. Τέλος πάντων, ένα τζάκι που δεν είναι τζάκι. Είναι από αυτά τα τζάκια που είναι ηλεκτρικά. Και μετά συνεχίζουμε. Πού άλλο έχει δωμάτιο, ρε παιδιά? Εδώ. Έχει ένα μπάνιο. Τι είναι αυτό που πέταξε? Το είδατε. Συμπαθητικό μπάνιο. Θέλει έναν καθαρισμό και το μπάνιο. Και εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα. Α. Το πέταξε. Δεν έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι έτοιμο. Δεν μου αρέσει το μπλε ωστόσο. Εντάξει, τα χρώματα γενικά, αυτό το ξύλο δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν θα ασχοληθώ. Λοιπόν, σε αυτό το δωμάτιο νομίζω ότι είναι όλα καλά. Κάτι έχει εδώ πέρα. Αυτά τα παπούτσια. Οπότε θα το καθαρίσω γενικά το σπίτι για να είναι τέλειο. Να μπορώ μετά να το πουλήσω. Γιατί δεν θέλω να το κρατήσω. Τι να το κάνω, είναι πολύ στενό. Και μετά, αφού το καθαρίσουμε, θα πάμε στον κήπο για να επενδύσουμε εκεί το χρόνο μας. Έχει σκούπα ρομπότ. Okay. Θέλω να συγχωρείτε όλοι ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Πάρα πολύ παρακολουθείτε τα βίντεο. Δεν είστε εγγεγραμμένοι, οπότε αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε το κόκκινο κουμπί που γράφει subscribe ή αλλιώς εγγραφή. Το έχω καθαρίσει όλο το σπίτι, οπότε θα βγούμε έξω. Έχουμε και στο μπαλκόνι λίγες βορομίτσες, εδώ κάτι παπούτσια και κατά τα άλλα πρέπει να σκουπίσουμε. Και θα κατεβούμε κάτω. Και εννοείται ότι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τη μηχανή του γκαζόν και να καθαρίσουμε όλη αυτή την έκταση, η οποία είναι μεγάλη και θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα. Αλλά εσείς θα το δείτε σε λίγα δευτερόλεπτα. Καθάρισα όλη την έκταση. Τώρα πρέπει να πετάξω κάτι σκουπίδια που έχω δει σε μια γωνίτσα εδώ πέρα. Και θέλουμε σίγουρα να ανανεώσουμε αυτό το τραπεζάκι με αυτές τις δύο καρέκλες, να πάρουμε κάτι πιο καινούριο. Σίγουρα τα τραπεζοκαθίσματα πρέπει να μπουν με θέα εδώ πέρα τη λίμνη. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να βάλουμε ξαπλώστρες και καλά βούτυξαν στη λίμνη και ήρθαν να κάνουν ηλιοθεραπεία εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι στέκει. Ποιο βουτάει σε λίμνη, καλά υπάρχουν κάποιοι. Άρα θα βάλουμε ένα σαλόνι και θέλω σίγουρα να βάλω και μια τραπεζαρία. Γιατί είναι ωραία να τρως έτσι έξω στην
εξοχή, να έρχονται οι φίλοι σου και να κάθεσαι έτσι στον καζόν να τρως, να απολαμβάνεις. Άρα θα ξεκινήσουμε το σαλόνι, το οποίο θα βάλουμε να κοιτάει κατευθείαν στη λίμνη. Εδώ αυτά τα λουλουδάκια μπορώ να τα πουλήσω. Ναι. Οκ, okay, τα αφαιρούμε. Και αυτούς τους θάμνους θα τους αφαιρέσουμε, γιατί δεν μ' αρέσουν. Το πολύ πολύ θα τους βάλω. Έπρεπε να τα πουλάμε τα λουλουδάκια, τέλος πάντων. Το δέχομαι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα βάλω κάτω πλακώστερο, το μ' αρέσει να κάθεσαι και να πατάς πάνω στο γκαζόν. Και επιπλέον έχουμε κούνια. Θα βάλουμε οπωσδήποτε κούνια. Και τώρα που έχουμε αυτό το σκέπαστρο, μπορούμε να βάλουμε ίσως και εδώ κούνια. Γιατί δεν μπαίνει όμως. Το ταβάνι. Α, πρέπει να κρεμάσει το ταβάνι. Οπότε πρέπει να είναι εδώ πέρα. Οκ, okay, μπορούμε να βάλουμε εκεί. Τέλεια. Θα βάλουμε σίγουρα. Αφήστε το όμως. Το μυαλό μου τρέχει γιατί θέλει να βάλει όλα αυτά τα πράγματα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Καναπέδες. Θα βάλουμε έναν μεγάλο καναπέ Yumira, ο οποίος θα μπει σε χρώματα αυτού του ξύλου που έχουμε. Το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά εφόσον το έχουν επιλέξει, τι να κάνω. Δεν μπορώ να το βρω. Άρα θα το βάλουμε στο αμερικάνικη φτελιά που είναι από τα αγαπημένα μου. Και το πάνινο κάλυμα μ' αρέσει να είναι πράσινο, γιατί είμαστε στη φύση. Ωστόσο, ίσως πέφτει πάρα πολύ πράσινο. Και θα ήταν καλή ιδέα να βάλουμε ένα άλλο χρωματάκι. Δεν μ' αρέσει το μπλε, το μπέζ είναι πολύ βαρετό. Το, όχι καφέ, το λευκό είναι ok, αλλά είναι basic. Μετά από τόσο ροζ που έβαλα στο προηγούμενο σπίτι, δεν θέλω να ξαναδώ ροζ. Μαύρο, μ' αρέσει το μαύρο. Α, και το ξύλο ταιριάζει. Οπότε το γυρνάμε και το βάζουμε εδώ. Οκ. Okay. Και αντίστοιχα πρέπει να βρούμε, έχει τον καναπέ το διπλό τον αντίστοιχο. Άρα θα βάλουμε το ίδιο εδώ. Έχει και την πολυθρόνα την αντίστοιχη. Αλλά μήπως είναι υπερβολή, τόσα καθίσματα. Ναι, είναι υπερβολή. Θα βάλουμε τέτοιο τραπέζι τώρα. Θα πάρουμε αυτό το Yumira, το αφήνουμε εδώ πέρα και βάζουμε τίποτα. Το αφήνουμε έτσι. Μια χαρά είναι. Κάθονται και εχναντεύουν. Μπορούμε να βάλουμε κανένα διακοσμητικό πάνω. Και αποφάσισα την τραπεζαρία να μην τη βάλω στο ίδιο σημείο με τους καναπέδες, γιατί πείτε ότι αλλάζει ο ήλιος τοποθεσία. Άμα χτυπάει τους καναπέδες, να έχουμε και μια θέση να κάτσουμε από την άλλη πλευρά για να είμαστε στη σκιά. Οπότε θα το βάλουμε από αυτή την πλευρά. Πάμε στα έπιπλα, τραπέζια και θέλουμε ψηλό τραπέζι. Το γυάλινο τραπέζι ταιριάζει πάρα πολύ. Θα το πάρουμε με μαύρη κορνίζα γύρω-γύρω και το γυαλί θα το αφήσουμε να είναι άσπρο. Οπότε θα το βάλουμε εδώ. Οι καρέκλες που θα πάρουμε είναι κάτι να ταιριάζει τώρα με το τραπέζι που βάλαμε. Νομίζω ότι αυτή είναι που ταιριάζει περισσότερο από όλες. Η λοντάνο. Μαύρο χρώμα. Όχι, βασικά το μέταλλο πρέπει οπωσδήποτε να είναι μαύρο και το χρώμα μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Μάλιστα. Το μαύρο, ωστόσο, νομίζω μου αρέσει περισσότερο από όλα. Οπότε θα τις περιστρέψουμε. Θα βάλουμε 6 καρέκλες. Θα βάλουμε και στις δύο κεφαλές. Για να κάθεται μπόλικος κόσμος. Και θέλουμε να βάλουμε και ένα σκέπαστο. Για να μην μας επηρεάζει ο ήλιος, η βροχή. Βροχή. Εντάξει, με βροχή πολύ δεν κάθεσαι στην αυλή. Αν με ψυχαλίζει, μπορείς να κάτσεις με ένα καλό σκέπαστρο. Οπότε θα πάμε να βρούμε κιόσκι και πέργολες. Ναι, δεν μπορούμε να βάλουμε μία ομπρέλα. Η ομπρέλα δεν θα τους πιάνει όλους αρχικά. Θα βάλουμε κάποιο από αυτά. Σκηνή κανονική, σκηνή Λουίζα, σκηνή Ατράντ. Όχι, δεν μ' αρέσουν. Αυτή η σκηνή κανονική νομίζω είναι το καλύτερο που μπορώ να βάλω. Αλλά σε αυτό το σημείο. Όχι, θέλει λίγο πιο. Εδώ. Τι είχα βάλει σε ένα άλλο σπίτι. Ή δεν είχα βάλει, νομίζω, στις κεφαλές καρέκλες, γι' αυτό καθόταν καλά. Μάλλον. Γιατί οι ομπρέλες δεν θα καλύπτουν ικανοποιητικά τις καρέκλες μας. Θέλουμε σίγουρα κούνια. Θα βάλουμε μία μεγάλη κούνια και θα πάμε στην αμερικάνικη φτελιά που ταιριάζει και με το ξύλο λίγο του σπιτιού. Και θα τη βάλουμε εδώ από κάτω. Θα κοιτάει όμως προς τη λίμνη. Εδώ. Τι ωραία που είναι, ρε! Πάρα πολύ μ' αρέσει. Άλλαξα λίγο εδώ τις ρυθμίσεις για να είναι μέρα και να βλέπουμε καλά. Και τώρα θέλω να βγάλω αυτά εδώ πέρα. Αυτούς τους θάμνους, γιατί δεν μ' αρέσουν. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε κάτι ξέμπαρκους θάμνους εδώ πέρα. Δεν θα βάλω περίφραξη γύρω-γύρω, γιατί θεωρητικά είναι απομονωμένο, οπότε δεν θα έρθει κάποιος να μας ενοχλήσει. Θα πουλήσω όλους αυτούς τους θάμνους. Να δώσω την επιλογή σε αυτόν που θα αγοράσει το σπίτι να βάλει ό,τι θέλει. Και το επόμενο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι τζακούζι. Μπορούμε να βάλουμε τζακούζι εδώ. Αυτό είναι το πιο κοντινό σε τζακούζι που μπορώ να βρω. Δεν μ' αρέσει βέβαια, αλλά δεν μου δίνει και άλλη επιλογή. Οπότε θα το βάλουμε. Να μπαίνει μέσα άλλος και να χαίρεται. Και εδώ δίπλα μπορούμε να βάλουμε δύο ξαπλώστρες για να στεγνώνει. Εδώ μία, εδώ δύο. Έχει και σκηνή στεγνώματος για να βάλεις τι απλώνεις ρούχα και καλά που είναι χρήσιμο. Θα το βάλω έτσι για το έξτρα. Θα βάλουμε ένα εδώ να πηγαίνει μέχρι εδώ. Και από εδώ να πηγαίνει πάλι εδώ. Πλάκα έχει με τα μισή.
για να γεμίσει λίγο το κενό. Τέλειο. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε? Έχει κάτι σε δραστηριότητες, κάτι για παιδιά. Για παιδιά. Αυτή την τεράστια παιδική χαρά. Ναι, αυτή θα βάλω. Που δεν την είχα το άλλο σπίτι. Είναι τεράστια. Πού θα μπει? Δεν ξέρω. Εδώ θα κλείσει όλη την είσοδο. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ κάνει 2.000. Εδώ παίζει να μπει. Με τίποτα. Εδώ ίσως χωράει αν αλλάξουμε θέση αυτά. Θα πάρουμε το τζακούζι μας, θα το βάλουμε εδώ μπροστά στην άκρη. Για να δούμε τώρα. Αγορά τώρα. Χωράει, παιδιά. Όσο πιο πίσω γίνεται. Δείτε εδώ τι πήρα. Ο Χριστάς! Τι είναι αυτό? Δείτε εδώ! Τέλειο. Σκαρφαλώνεις εδώ, ανεβαίνεις. Απλά πρέπει να είσαι παιδάκι για να περάσεις. Εγώ δεν μπορώ να περάσω. Μπαίνεις και εδώ παίζεις. Σκαρφαλώνεις και από εδώ. Είναι πολύ ωραίο. Είναι ωριακά, βέβαια, με αυτό. Να το μετακινήσουμε λίγο, να το πάμε λίγο πιο εδώ. Ίσως λίγο προς τα πίσω. Δηλαδή, άμα πάει εκεί, είναι μια χαρά. Και είναι τέλεια. Έχουμε και χώρο. Είναι και σε διαφορετικό σημείο για να έχεις τη σκιά. Έχουμε και εδώ πέρα το σαλονάκι, στο οποίο μπορούμε να προσθέσουμε μια ομπρέλα από πάνω. Αυτή την ομπρέλα κήπου θα την πάρουμε σε αμμουδένιο χρώμα. Χρώμα ποδιού σκούρο. Και θα τη βάλουμε εδώ, έτσι ώστε να πιάνει όποιον πιάνει τώρα. Δεν γίνεται να τους πιάνει όλους. Μια χαρά είναι. Ωραία, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Θα πατήσουμε να το πουλήσουμε. Δημοπρατήστε το σπίτι. Έγινε η αγορά του σπιτιού με 71.000. Για να δημοπρατήσουμε, να δούμε. Το κόστος ανακαίνησης ήταν 2.000. Τα έπιπλα που αγοράσαμε ήταν 14.000. Αλλά κερδίσαμε και κάποια από τα 341. Οπότε, κέρδος μείον 9.000. Τι? Έχω μπει μέσα. Αλλά τι πήρε και κάνει 14.000. Αρνούμε. Πρέπει να καταβάλω και ποινή. Άρα θα με μείον 10.000. Ακυρώστε. Θα το δώσω στο Ραφαήλ Σαλέα. Ακριβώς ένα μπάνιο, εντάξει, γιατί μόνο ένα. Το μελλοντικό μου σπίτι δεν είναι μέρος για παιδικά παιχνίδια, επειδή έχω το. Αυτά είναι τα θετικά. Δεν σου έλεγα ότι θέλω σάουνα, λοιπόν θα έπρεπε να το σκεφτείς μόνος σου. Δεν υπάρχει ιδιωτικός χώρος μόνο για τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει τηλεόραση. Μα ήρθες για να ζήσεις στην εξοχή. Και συγγνώμη που είναι τα ηχεία, δεν υπάρχει τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα, μείον ένα πόντο. Άντε ρε, πάρ' το τώρα και μη μιλάς. Μπορώ να κάνω βέβαια και διαπραγμάτευση. Θα κάνουμε διαπραγμάτευση. Προτείνεται να αυξηθεί η πληρωμή κατά. Δεν μπορώ να το πάω. Έστω 10.000. Εδώ. Διαπραγμάτευση. Α, με βγάζει για τη φωτογραφία. Τέλεια, το παίρνω. Έπρεπε να βάλω περισσότερα. Έβγαλα μόνο 77 δολάρια. Δεν πειράζει. Έβγαλα και ένα βίντεο για το YouTube. Αποδοχή. Α, δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Οπότε, ήρθε η ώρα να τελειώσουμε εδώ το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε και το τελευταίο βίντεο που φτιάχνω το ροζ σπίτι μου για να δείτε πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πατήστε like, αν σ' άρεσε και αν εγγραφείς στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!